τα λέγαμε την Παρασκευή για άλλα θέματα που είχαν να κάνουν και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα σχετικά. Λοιπόν, μας πήρε ένας γιατρός τηλέφωνο, ο οποίος μας είπε το εξής. Είναι, λέει, καμιά 150-170 γιατροί, οι οποίοι έχουν τελειώσει, λοιπόν, την ειδικότητά τους στο νοσοκομείο στο οποίο βρίσκονται. Ναι. Η ειδικότητα του μεταξύ την παίρνει σε 5 έως 7 χρόνια, ανάλογα την ειδικότητα. Ωραία. Λοιπόν, και τους λέει, πριν πάρεις. Δώσεις για να πάρεις χαρτί ότι τελείωσες καρδιολόγος, τελείωσες ξενοδοχείο. Ενώ έχουν πάρει ειδικότητα, έτσι. Ναι, ρε, ωραία, τελειώσαμε. Ναι. Σου λέει πρέπει ένα χρόνο υποχρεωτικά να πας να κάνεις το αγροτικό σου, ναι, και μετά να γυρίσεις και να δώσεις εξετάσεις κλπ. Και λένε οι άνθρωποι, γιατί να μην δώσουμε τώρα. Να δώσουμε δηλαδή τις εξετάσεις πριν και μετά υποχρεωτικά να πάμε να πας αγροτικό. Γιατί αν θα πας ένα χρόνο μετά, θα απομακρυνθείς από το αντικείμενό σου. Ναι. Άρα θα πρέπει να ξαναδιαβάσεις από την αρχή, που βεβαίως διαβάζει ο γιατρός, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία θα έλεγε κανείς είναι λίγο ανάποδη. Δεν έχουν άδικο. Εν τω μεταξύ, επειδή μίλησα με κάνα δύο γιατρούς, η ιστορία του αγροτικού έχει περάσει από χίλια κύματα. Δηλαδή, έχουν περάσει κάποιες γενιές εντός εισαγωγικών γιατρών, οι οποίοι δεν έκαναν αγροτικό. Είχαν μια απαλλαγή. Γιατί? Έτσι. Γιατί ήταν ωραίοι, όμορφοι, λεβέντες και δεν πήγανε. Ωραία. Και δεν κάνανε αγροτικό. Ναι. Λοιπόν, κοντά μας για το ζήτημα αυτό, έχουμε τον κύριο Γιώργο Σιδέρη, είναι γιατρός, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα, κύριε Σιδέρη. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, είναι γύρω στα 170 άτομα αυτοί οι γιατροί, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τώρα αυτό το ζήτημα. Ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν περάσει από διάφορες διαδικασίες η ιστορία του αγροτικού έτους. Δηλαδή, κάποιοι έκαναν, κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι λειτουργήσαν διαφορετικά. Το αγροτικό, όχι ότι δεν θέλουν να πάνε αγροτικό έτος οι γιατροί αυτοί, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ανάποδα το ζήτημα. Σωστά, το καταλαβαίνω. Σωστά το καταλαβαίνετε. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγάλο πρόβλημα αφορά 170 με 180 συναδέλφους. Για να καταλάβουν και που μας ακούνε, η έννοια του αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου, έχει περάσει μέσα από αλλεπάλληλες αλλαγές. Μία είναι δηλαδή υποχρεωτική για να αρχίσεις ειδικότητα. Μία είναι υποχρεωτική μόνο για να διοριστείς το εσύ, να έχεις δικαίωμα να κάνεις τα χαρτιά σου. Μία είναι υποχρεωτική, όπως αυτή την περίοδο μιλάμε, για να δώσεις εξετάσεις. Ναι. Η ουσία είναι ότι αυτός ο θεσμός της υπηρεσίας υπαίθρου του αγροτικού έχει αξιοποιηθεί δυστυχώς από όλες τις κυβερνήσεις για να καλύπτονται τρύπες όπως όπως. Τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτοί οι 170-180 συνάδελφοι είναι η πρώτη φουρνιά, ας το πούμε έτσι, των συναδέλφων που υλοποιείται μια απόφαση η οποία λέει πως όσοι έχουν καταστεί πτυχιούχοι από τις 18 Νοεμβρίου του 2013 και έπειτα είναι υποχρεωμένοι πριν δώσουν εξετάσεις να έχουν ολοκληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου. Για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό τι σημαίνει. Είναι, με τον όποιο βέβαια παραλληλισμό και αναλογία, είναι σαν να έχουμε έναν άνθρωπο στην τρίτη ηλικίου και να του πούμε ότι θα πάει πρώτα στο στρατό και μετά θα δώσει πανελλήνιες. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, γιατί κατά τη γνώμη μας διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία, που έχει μια φυσική συνέχεια, όπως όλοι καταλαβαίνουν, και λέει ότι εκπαιδεύεσαι και μετά δίνεις εξετάσεις. Είναι άδικο, εκτός των άλλων, γιατί αυτό μπορεί να μην το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, το αγροτικό δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στις εξετάσεις ειδικότητας συμμετέχουν συνάδελφοι και γιατροί πολίτες άλλων χωρών. Για παράδειγμα, της Κύπρου, όσον αφορά τις εξετάσεις της Ελλάδας. Μάλιστα. Και επίσης διακόπτεται, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα, και στερείται από τα νοσοκομεία ένα πολύ μεγάλος αριθμός έμπειρων αξιόμαχων συναδέλφων. Σωστό. Και του στερεί και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της παράτασης. Γιατρέ, αυτό που έμαθα, ότι δηλαδή όταν τελειώσει, δηλαδή τελείωσε την ειδικότητα και περιμένει να δώσει τις εξετάσεις για να πάρει το χαρτί. Το χρονικό διάστημα στο οποίο παραμένει στο νοσοκομείο, λέει, δεν μετράει ούτε καν ο συντάξιμος χρόνος. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Αυτό και αν είναι ανοησία. Μα ο γιατρός παραμένει. Κάνει εφημερίες, δουλεύει κανονικά. Κανονικότατα βγάζει όλη τη δουλειά. Στελεχώνει ολόκληρες κλινικές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ολόκληρες κλινικές που στελεχώνονται στη χώρα από ειδικευόμενους οι οποίοι είναι σε διαδικασία παράτασης. Και παρόλα αυτά, όχι απλά σας λέω, ο συντάξιμος χρόνος δεν αναγνωρίζεται αυτός, αλλά εδώ έχουμε το αξιοσημείωτο, και αυτή είναι η έκκληση που εμείς θέλουμε να κάνουμε μέσα από την εκπομπή σας.
πέρα από τις θέσεις που έχουμε για το θέμα της υπηρεσίας του Πέτρου και του Αγροτικού, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, θέλουμε να γίνει ένα απλό πράγμα. Να αφήσουν αυτόν τον κόσμο, έστω να τον αφήσουν να δώσει εξετάσεις. Έτσι, μα δεν έχουν, ξαναλέω, δεν έχουν πει ότι αρνούνται να κάνουν το αγροτικό λεγόμενο τον ένα χρόνο. Απλώς λένε κάντε το τώρα, ούτως ώστε που είμαστε πιο κοντά στα της ειδικότητας για να μην ξεχάσουμε κάποια πράγματα και μετά να πάμε να κάνουμε το αγροτικό μας, όσοι τέλος πάντων πρέπει να το κάνουν, όχι όσοι είναι εκτός. Δηλαδή οι Κύπροι συνάδελφοι προφανώς θα κάνουν τα δικά τους, δεν έχει σημασία. Αλλά ας κάνουν την διαδικασία των εξετάσεων, να τελειώσουν και από εκεί πέρα να τρέξουν ό,τι είναι να τρέξουν. Ακριβώς, και εμείς αυτό το θέμα το είχαμε αναδείξει και το Φλεβάρι μέσα από ένα έγγραφο που είχαμε κάνει στον Υπουργό. Α, έχει ενημερωθεί εκεί, θέλω να πω. Έχει ενημερωθεί πολύ. Το Φλεβάρι είχαμε κάνει παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κοντοζαμάνη, και μας είχε πει ότι θα απαντήσει θετικά στο θέμα. Ναι. Πέρασε μια νομοθετική ρύθμιση που δεν το έλυσε. Το Μάρτιο ξανά κάναμε παρέμβαση και δυστυχώς αυτή την περίοδο, με αυτά που ζούμε όλοι, που γνωρίζει όλος ο κόσμος, με τα θέματα του κορονοϊού, της μετατροπής όλων των νοσοκομείων σε κορονονοσοκομεία, έχουμε μια γύμνια η οποία φαίνεται. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πριν μια εβδομάδα κυκλοφόρησε έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου Σωτηρία, το οποίο έλεγε πως απαιτεί από τους ειδικευόμενους να κάνουν άνω των 7 εφημεριών. Το είχαμε πει, ναι. Γιατί... Αυτό δείχνει αυτό που λένε ακριβώς. Δηλαδή ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει ανάγκη αυτούς τους γιατρούς, μάλιστα. Ναι, τους οποίους όμως στέλνει τους ταλαιπωρεί κιόλας. Τα περιφερειακά ιατρία τους γυρνάει πίσω. Και μετά το ίδιο το σύστημα έρχεται, ας πούμε, αν θέλετε, σαν μία πλευρά μόνο, βέβαια, γιατί είναι λίγο πιο σοβαρό το θέμα, και αναρωτιέται γιατί είναι οι γιατροί φύγουν στο εξωτερικό. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζω να το πάρει το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας και να κάνει τα δέοντα. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο, δεν λένε δεν τίποτα είναι οι άνθρωποι. Θα μπορεί να έρθει με ένα πολύ απλό άρθρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου, καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κ. Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών.